Η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η σημερινή, όπως και η ενσωμάτωσή της στο ελληνικό δίκαιο από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, κατά την άποψη του ΚΚΕ, αποτελεί ένα ακόμα αποφασιστικό βήμα στο δρόμο της λεγόμενης απελευθέρωσης της αγοράς των οδικών μεταφορών, εμπορευμάτων, διεθνών και εσωτερικών. Από την απελευθέρωση αυτή ευνοείται και ταυτόχρονα επιταχύνεται και η συγκέντρωση και η συγκεντροποίηση του κεφαλαίου. Εκείνου του κεφαλαίου το οποίο δραστηριοποιείται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθεί, σκοπεύει να το κάνει δηλαδή, στον μεταφορικό κλάδο των εμπορευμάτων. Μιας και με τις ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου που συζητούμε δίνεται η δυνατότητα στις μεγάλες μεταφορικές εταιρείες, επαναλαμβάνω τη λέξη μεγάλες μεταφορικές εταιρείες, αυτές να μειώνουν το κόστος και άρα να αυξάνουν την κερδοφορία τους, δεν υπάρχει άλλωστε άλλος τρόπος, κάτι άλλωστε το οποίο αποτελεί και τον διακηρυγμένο στόχο του σημερινού νομοσχεδίου. Μόνο που γι' αυτό, δηλαδή ακριβώς εξαιτίας αυτής της περαιτέρω ισχυροποίησης αυτών των μεγάλων μεταφορικών επιχειρήσεων εταιριών, συνθλίβονται και οδηγούνται στην εξαφάνιση οι μικροί αυτοαπασχολούμενοι του κλάδου των μεταφορών εμπορευμάτων με τα φορτηγά δημόσιας χρήσης που διαθέτουν, ενώ ταυτόχρονα για τους ίδιους ακριβώς λόγους, στο βωμό δηλαδή της κερδοφορίας των μεγάλων εταιριών μεταφορών, θυσιάζονται και τα δικαιώματα των εργαζομένων που εργάζονται σε όλα τα μισθωμένα οχήματα παντού και στη χώρα μας και σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν τα δούμε άρθρο προς άρθρο και παρά το ότι τα άρθρα από το 1 έως το 3 είναι εισαγωγικές διατάξεις, αναφέρουν δηλαδή το σκοπό, το αντικείμενο και τους ορισμούς. Ωστόσο, το πρώτο άρθρο, στο πρώτο άρθρο ο σκοπός είναι διατυπωμένος με μια ολοφάνερη σκοπιμότητα που δεν είναι άλλη από την ενίσχυση, όπως αναφέρεται εδώ, της επιχειρησιακής ευελιξίας των επιχειρήσεων και η αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, των μεγάλων επιχειρήσεων. Πώς λοιπόν μετά από όλα αυτά, διαβάζοντας κανείς αυτό το πρώτο άρθρο που αναφέρεται στο σκοπό της ενσωμάτωσης αυτής της ευρωενωσιακής οδηγίας, πώς να μην διαμαρτύρονται οι αυτοαπασχολούμενοι οδηγοί δημοσίας χρήσεως φορτηγών? Είναι δυνατόν? Το ακούσαμε και σήμερα, νομίζω, ήταν χαρακτηριστική η τοποθέτηση του εκπροσώπου τους εδώ στην Επιτροπή μας. Το άρθρο αυτό, το 1, γίνεται ακόμα πιο κοινικό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, γιατί παρακάτω στο άρθρο 2 αναφέρεται ότι όλο αυτό γίνεται ώστε να καλύπτουν οι μεγάλες μεταφορικές εταιρείες τη βραχυπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης ή και να αντικαθιστούν οχήματα, ας αναρωτηθούμε ποιοι έχουν αυτήν την δυνατότητα, την βραχυπρόθεσμη αύξηση της ζήτησης της μεταφοράς εμπορευμάτων, ανάλογα βεβαίως με τις διακυμάνσεις του εμπορίου. Πηγαίνοντας στο άρθρο 4, προβλέπει αυτό το άρθρο τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να χρησιμοποιούν οχήματα μισθωμένα, τα οποία έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σε οποιοδήποτε κράτος μέλος, και όχι μονάχα στην Ελλάδα, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, σύμφωνα με τον νόμο 4093 του 2012, με τον οποίο τότε νόμο έγινε ακριβώς και το πρώτο βήμα στο δρόμο αυτής της απελευθέρωσης. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο τέταρτο άρθρο αναφέρεται ότι επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στο ελληνικό έδαφος οχήματα που έχουν μισθώσει επιχειρήσεις εγκατεστημένες στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανοίγει δηλαδή το παιχνίδι, ανοίγει το γήπεδο, και όταν ανοίγει το γήπεδο, ξέρετε, αυτά τα μεγάλα γήπεδα είναι για τους μεγάλους παίκτες. Δεν είναι για τους μικρούς. Δεν χρειάζεται και πολύ φαντασία άλλωστε για να το καταλάβει κανείς.
Στο πέμπτο άρθρο προβλέπονται οι όροι υπό τους οποίους οι μεταφορικές επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές για λογαριασμό τρίτων, για περιπτώσεις μισθωμένων οχημάτων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με την νομοθεσία άλλου κράτους μέλους, και οι όποιοι περιορισμοί αφορούν την ανώτατη διάρκεια της μίσθωσης, που είναι 2 διαδοχικοί μήνες κατέτος, καθώς και τον αριθμό των μισθωμένων οχημάτων, που δεν τον λες και μικρό, μιας και φτάνει μέχρι το 25% σε σχέση με το στόλο της κάθε φορά επιχείρησης. Στο άρθρο 6 προβλέπονται οι όροι υπό τους οποίους οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες με εγκατεστημένες στην Ελλάδα βέβαια μπορούν να χρησιμοποιούν μισθωμένα οχήματα για οδικές εμπορευματικές μεταφορές για δικό τους λογαριασμό. Στο 8ο άρθρο, παραλείπω το 7ο άρθρο, θα αναφερθώ παρακάτω. Στο 8ο άρθρο προβλέπεται ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, είτε μεταφορικές είτε άλλες επιχειρήσεις, μπορούν να εκμισθώνουν τα οχήματα που διαθέτουν, κι άλλο άνοιγμα του παιχνιδιού, όπως λέγαμε πριν, χωρίς ορισμένους περιορισμούς που ίσχυαν, ώστε να εξασφαλίζεται η καλύτερη αξιοποίηση του στόλου αυτών των επιχειρήσεων. Στο 9ο άρθρο προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικά με την εκμίσθωση φορτηγών αυτοκινήτων κάτω των 3,5 τόνων από επιχειρήσεις εκμίσθωσης σε επιχειρήσεις και σε ιδιώτες. Θυμίζουμε ότι μια αντίστοιχη διάταξη υπήρχε και στον νόμο 4093 του 2012. Έρχομαι λίγο πίσω στο άρθρο 7, το αναφέραμε και χθες, στο οποίο προβλέπεται η δυνατότητα να εκμισθώνουν οι δήμοι να εκμισθώνουν τα φορτηγά τους οχήματα, όπως και τα νομικά πρόσωπα των δήμων, σε μη μεταφορικές εταιρείες και σε επαγγελματίες μη μεταφορής. Το ερώτημα γιατί γίνεται αυτό, η απάντηση είναι προφανής. Είναι ένα ακόμα βήμα στην ενίσχυση της επιχειρηματικής λειτουργίας των δήμων. Γιατί όλο και περισσότερο οι δήμοι λειτουργούν και θα λειτουργούν ως ανώνυμες εταιρείες, ως επιχειρήσεις, οι οποίες θα αναζητούν έσοδα από τις τσέπες βέβαια των δημοτών τους, μιας και το κράτος θα μειώνει συνεχώς την απόδοση των εσόδων που οφείλει να δίνει, αν θέλετε, σύμφωνα και με το Σύνταγμα. Για να μην μιλήσουμε για εκείνα τα παρακρατηθέντα και ποτέ αποδοθέντα από το κράτος, και μιλάμε για μερικά δισεκατομμύρια στους δήμους. Είναι μια διάταξη η οποία βεβαίως είναι κομβική διάταξη στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, και ξέρετε, καλά είναι τα όποια παράπονα εκφράζονται εδώ να εφαρμόζονται και στην πράξη, γιατί από όσο ξέρουμε αρκετά, μάλλον όλα τα υπόλοιπα κόμματα, και αναφέρομαι σε αυτά τα κόμματα τέλος πάντων που στοχεύουν στην άσκηση της κυβερνητικής εξουσίας, έχουν στηρίξει πρόσωπα δημάρχων, όπως είναι ο κύριος Παχατουρίδης στο Περιστέρι για παράδειγμα, οι οποίοι καθόλου μα καθόλου δεν διαφωνούν με τέτοιες διατάξεις. Είναι υπέρ δηλαδή της επιχειρηματικής λειτουργίας αυτών των δήμων, για να μην μιλήσω για τον νεοεκλεγέντα δήμαρχο του Πειραιά, τον κύριο Μόραλη. Βεβαίως θα μου πείτε, αντίστοιχη διάταξη υπήρχε και στο νόμο του 2012, όμως φαίνεται ότι δεν λειτουργήσε, και τώρα δίνεται εκ νέου η δυνατότητα με έναν πιο σαφή τρόπο να τρέξει το ζήτημα αυτό και να μπορέσουν οι δήμοι να αξιοποιήσουν τα οχήματα που έχουν. Και το ερώτημα που τίθεται είναι το εξής: έχουν άραγε οι δήμοι, δηλαδή έχουν επάρκεια, έχουν τα όλα αυτά τα μηχανήματα και τα φορτηγά για να τα εκμισθώνουν και σε άλλους, δεν έχουν δηλαδή δικές τους ανάγκες οι δήμοι, ή αυτές οι ανάγκες θα θυσιάζονται, οι ανάγκες των δημοτών τους δηλαδή, των δήμων τους, των γειτονιών τους, θα θυσιάζονται προκειμένου να εξεβερθούν έσοδα για τους δημοτικούς προϋπολογισμούς. Ερωτήματα με προφανείς βεβαίως απαντήσεις. Σε κάθε περίπτωση είναι μια διάταξη με την οποία εμείς διαφωνούμε και την καταψηφίζουμε βέβαια, θέλουμε να το δηλώσουμε και από εδώ, μιας και ενισχύεται η λογική, όπως είπαμε, της επιχειρηματικής λειτουργίας των δήμων. Στο άρθρο 14, θα το ξαναπούμε και σήμερα, στις λεγόμενες εξουσιοδοτικές διατάξεις προβλέπεται η δυνατότητα με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών ή
του συναρμόδιου υπουργού, να μπορούν να τροποποιούνται οι όροι του άρθρου 5 για τη χρησιμοποίηση από μεταφορικές επιχειρήσεις σε ελληνικό έδαφος μισθωμένων οχημάτων που έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας ή έχουν τεθεί σε κυκλοφορία σύμφωνα με νομοθεσία του άλλου κράτους μέλους. Μπορεί δηλαδή μια υπουργική απόφαση να τροποποιεί όρους του άρθρου 5. Δηλαδή, για να καταλάβουμε, θα αλλάζει ο εκάστοτε υπουργός τους όρους κατά το δοκούν, ακόμα και σε σχέση με το νομοσχέδιο το σημερινό, και για ποιους λόγους άρα θα γίνεται αυτό. Στο άρθρο 28, προς το τέλος, ξέρετε, με το άρθρο αυτό έχουμε μια ιδιότυπη έμεση, αλλά ουσιαστική ομολογία για την ταλαιπωρία που περιμένει το λαό της Θεσσαλονίκης από το έργο αυτού του πολυδιαφημισμένου flyover στον περιφερειακό της πόλης. Με την έναρξη των εργασιών, ήδη έχουν ξεκινήσει κάποιες πρόδρομες εργασίες, η πόλη αναμένεται να ζήσει πραγματικά ασφυκτικές κυκλοφοριακές συνθήκες, χωρίς παρακαλώ να έχει γίνει η παραμικρή συνολική κυκλοφοριακή μελέτη. Δεν υπάρχει τίποτα επ' αυτού, όσο και αν το έχουμε ζητήσει και στη Βουλή και στην Περιφέρεια. Αυτό που θέλουμε να πούμε εμείς, αυτό που διεκδικούμε. Διαφωνούμε βεβαίως με τον τρόπο με τον οποίο πάει να γίνει αυτή η αναβάθμιση του περιφερειακού της πόλης, μια αναβάθμιση για έναν περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης που επήγει να γίνει. Ξέρετε, ο περιφερειακός της Θεσσαλονίκης είναι ένας από τους πιο επικίνδυνους δρόμους της χώρας. Αυτό το λένε συγκοινωνιολόγοι και το έχουν πει και δημόσια. Ασφαλώς και πρέπει να γίνει αναβάθμιση, άλλο όμως αναβάθμιση και άλλο ιδιωτικοποίηση μέσος ΔΙΤ αυτού του flyover. Και σε κάθε περίπτωση, αυτό που θέλουμε να πούμε και από εδώ και από αυτό το βήμα είναι ότι δεν πρέπει να γίνει καμία μα καμία παρέμβαση στον περιφερειακό της Θεσσαλονίκης μέχρι ότου λειτουργήσει το μετρό της πόλης, σύμφωνα με τις κυβερνητικές ανακοινώσεις, σε ένα περίπου χρόνο, το 2024, μέχρι ότου δηλαδή ομαλοποιηθεί η λειτουργία των μέσων μαζικής μεταφοράς της πόλης, που αυτή τη στιγμή είναι μια τυραννία πραγματική, είναι μια ντροπή για το λαό της πόλης της Θεσσαλονίκης, όπως είναι λίγο ως πολύ και για τις μαζικές συγκοινωνίες εδώ της Αθήνας και αναφέρομαι στα λεωφορεία. Η κατάσταση είναι, νομίζω, έχει φτάσει στο απροχώρητο. Στο άρθρο 30, και με αυτό θα κλείσω, η υποστελέχωση των περιφερειακών αεροδρομίων, το θίξαμε και στη συζήτηση με τους φορείς, βρίσκεται στο κόκκινο, κύριε Πρόεδρε, και ευχαριστώ για την ανοχή. Είναι σημαντικό όμως το ζήτημα. Με ό,τι αυτό σημαίνει, αυτή η υποστελέχωση για την ομαλή εκτέλεση, ακόμα και για την ίδια την ασφάλεια των πτήσεων. Και πώς πάει τώρα η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει αυτήν την υποστελέχωση στις λοιπές διατάξεις που ποτέ δεν λείπουν από κανένα νομοσχέδιο, με την εντατικοποίηση της εργασίας των λίγων που εργάζονται σε αυτά τα περιφερειακά αεροδρόμια, αλλά και με τη θεσμοθέτηση των υποχρεωτικών μετακινήσεων εργαζομένων από άλλα αεροδρόμια, από τις κεντρικές υπηρεσίες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που δεν επιτρέπεται, λέει, να υπερβαίνουν τις 180 μέρες το έτος, δηλαδή τους μισούς μήνες, για 6 μήνες. Και όλα αυτά όταν σε όλα τα αεροδρόμια υπάρχουν ελλείψεις προσωπικού, μικρές ή μεγάλες, σε ορισμένα μάλιστα επαρχιακά αεροδρόμια, όσο ξέρουμε, έχει απομείνει μονάχα ένας εργαζόμενος, και αν τυχόν άνθρωπος είναι, πάθει κάτι αυτός, τότε πολύ απλά δεν ξέρουμε πώς θα λειτουργήσει αυτό το αεροδρόμιο. Τι θέλει να πει η κυβέρνηση με το άρθρο 30, να ξεχάσουμε τις προσλήψεις που αυτά τα αεροδρόμια χρειάζονται και να αρκεστούμε στις μετακινήσεις? Όχι. Εμείς έχουμε μια εντελώς διαφορετική άποψη. Θα συνεχίσουμε να ζητάμε μαζί με τους εργαζόμενους και τους κατοίκους αυτών των περιοχών προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, και δεν ήταν, με συγχωρείτε, καθόλου καθησυχαστική η δήλωση του διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, που απάντησε με ένα γενικό τρόπο ότι αναμένονται να γίνουν προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ. Πότε, πόσοι, τίποτα συγκεκριμένο. Ευχαριστώ.